την Κλυτεμνήστρα μέσα από τη ματιά του Κωνσταντίνου Μπούρα. Σε σκηνοθεσία του Θωμά Λιόλιου παρουσιάζει το Πολυθέατρο Ιωαννίνων την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο αρχαίο στάδιο Δοδόνης. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δοδόνης και γίνεται με μαθητές και απόφοιτους του Δημοσίου ΓΕΚ Ιγουμενίτσας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Ο Θοδωρής Γκόγκος, εκ μέρους του Πολυθεάτρου Ιωαννίνων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου υπογράμμισε πως πρόκειται για μια ποιητική προσέγγιση του μύθου από την οπτική της Κλυτεμνήστρας, ενώ έκανε λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα που έχει κάνει το Πολυθέατρο. Μια παράσταση η οποία γίνεται με τους μαθητές και τους απόφοιτους του Δημόσιου ΙΕΚ Ιγουμενίτσας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Η παράσταση έχει ανέβει ήδη στην Ιγουμενίτσα και στην Παραμυθιά και είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που αυτή η παράσταση θα παιχθεί μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Η παράσταση γίνεται υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δοδόνης. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Αρχαιολογική Υπηρεσία των Ιωαννίνων και τον κύριο Σουέρεφ που μας παραχώρησαν το χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την παράσταση. Το έργο αναφέρεται στο μύθο των Ατριδών, αλλά από τη μεριά της Κλυτεμνήστρας. Είναι μια ποιητική προσέγγιση, δεν είναι διασκευή, είναι μια ποιητική προσέγγιση του μύθου από την οπτική της Κλυτεμνήστρας. Την παράσταση έχει σκηνοθετήσει ο Θωμάς Ολιόλιος και τα κοστούμια και τα σκηνικά, τα οποία είναι πολύ κοντά στο υπηρώτικο ιδίωμα, να το πω έτσι, χωρίς ακρότητες, σύγχρονα μένα αλλά χωρίς ακρότητες και κοντά στο υπηρώτικο ιδίωμα τα έχει σχεδιάσει και τα έχει φτιάξει, να το πω έτσι, η Άρτεμις η Αγαθοπούλου. Τους φωτισμούς της παράστασης τους έχει κάνει ο υποφαινόμενος. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, Τετάρτη το βράδυ, ελπίζω χθες που είχε πανσέλινο, είχε συννεφιά, ελπίζω την Τετάρτη ένα μεγάλο φεγγάρι να μας συντροφεύει, να δούμε όλοι μαζί μια πάρα πολύ ωραία παράσταση σε έναν χώρο που είναι και αυτός πολύ ωραίος και βηματικός. Για το έργο, την παράσταση και την συνεργασία του με τον Θοδωρή Γκόγκο μίλησε στην συνέχεια ο σκηνοθέτης Θωμάς Λιόλιος. Με συγκινεί η πίεση του. Βρίσκω κάτι κοινό με αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο. Δηλαδή αυτό το έργο, όπως σας είπε και ο Γκόγκος, ο Θεοδωρής, βγήκε από το διέκριο Ιγουμενίστας, από την δουλειά που κάνουμε στην πρακτική, που κάναμε μάλλον, στην πρακτική εφαρμογή της υποκριτικής σχολής των ΙΕΚ στην Ιγουμενίτσα. Και με σκληρή δουλειά φτάσαμε και πιστεύω εδώ να παρουσιάσουμε ένα καλό έργο, καλά φτιαγμένο, δομημένο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους υποκριτές, δεν θα έλεγα ηθοποιούς, σπουδαία λέξη, αν και πιστεύω ότι αυτά τα άτομα που δουλεύουν σε αυτό το έργο σιγά σιγά θα γίνουν ηθοποιοί. Λοιπόν, για την καλή συνεργασία, για την κοινή ενέργεια και για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν για να φτάσουμε εδώ. Ευχαριστήσω τον Θοδωρή. Δεν είναι τυχαίο. Όχι το έργο που κάνουμε, που δεν το έλεγα πειραματικό, ίσως, το ότι η συνεργασία με τον Θοδωρή είναι πριν από το 2000, από το 1995, νομίζω. Η συνεργασία είναι ένας εξαιρετικός φίλος και γι' αυτό επιμένουμε να είμαστε πάντα μαζί. Παλεύουμε τόσα χρόνια να δούμε τι σημαίνει θέατρο, γιατί κάνουμε θέατρο, τι σημαίνει να θες να γίνεις ηθοποιός, να κτίζεις ένα ρόλο, να πηγαίνεις να τον παρουσιάζεις κάπου, να σε βλέπουν και έτσι να αποδίδεις. Πάνω εκεί παλεύουμε. Ας πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε εμάς. Αυτογνωσία ίσως. Ίσως δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και αυτό πιστεύω ότι στην Ήπειρο γίνεται μέσα από τη σχολή και το θέατρο του Θοδωρή και εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε. Παλεύουμε πάνω στη φιλοσοφία του θέατρου. Να είστε καλά, σας περιμένουμε, γιατί εκεί θα γίνει κάτι κοινό.
Η σκηνογραφία ενδυματολογία είναι της Άρτεμις Αγαθοπούλου. Σχεδιασμός των φωτισμών του Θοδωρικόκου. Το σκίτσο αφίσας της Άρτεμις Αγαθοπούλου. Διεύθυνση παραγωγής επιμέλεια αφίσας σε μέλη Παπαϊκονόμου. Παίζουν με αλφαβητική σειρά Άρτεμις Αγαθοπούλου, Έφη Δέπη, Ελένη Δημητρίου, Γιώργος Κολιούσης, Κατερίνα Κρίστο, Ναυσικά Λατσού, Γιώργος Λουκάς, Αλεξάνδρα Λόλη, Φρυδερίκη Μεσχίνη, Έφη Τάγκα, Φόφη Νικολαίδου, Αλέξανδρος Πατσούρας και Βασίλης Πατσούρας. Έχει φτιαχτεί με αγάπη η ομάδα και με καλή ενέργεια. Και θα το δείτε την Τετάρτη. Η δικιά μου δουλειά έχει γίνει πάνω στα σκηνικά και στα ρούχα, στα κοστούμια. Είναι σύγχρονο, με κάποια αρχαία στοιχεία. Και έχει γίνει μετά από ώρες σκέψης και ώρες ανάγνωσης των ποιημάτων του Μπούρα. Γιατί πρόκειται για ένα σπουδαίο ποιητή και θεατρικό συγγραφέα, είναι και θεατρολόγος. Εγώ είμαι εικαστικός προσωπικά, έχω 4 χρόνια στον χώρο του θεάτρου. Συγχρόνως είμαι και ποιήτρια και αγαπώ πάρα πολύ την ποιήση και τη μελετάω. Έχω 4 χρόνια στον χώρο του θεάτρου και με έχει συναπάρει. Υποδύο με την Ηλέκτρα στο συγκεκριμένο έργο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα παίξω σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο το λατρεύω. Τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης το λατρεύω. Έχω περάσει ώρες εκεί μέσα, βαδίζοντας, διαβάζοντας και έχω δει και παραστάσεις. Και είναι συγκινητικό που θα παίξω εκεί. Εγώ λοιπόν καλούμαι να υποδηθώ την Κλυτεμνίστρα. Έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως όλοι βέβαια, δεν υπάρχει μόνο ένας ρόλος ιδιαίτερος, είναι όλο το έργο ιδιαίτερο. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την υπέροχη ομάδα. Ζούμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Μόνο αν το δείτε από κοντά θα καταλάβετε τι λέω. Υποδεχόμαστε στην αρχαία Δωδώνη μια καινοτομία. Μια πρωτότυπη, πολυεπίπεδη θεατρική ομάδα με ιδέες, σκέψεις που ξεπερνούν τα όρια του συνήθους. Στην αρχαιότητα υπήρχαν επιγραφές που άφησαν οι αρχαίοι μας και όπου αναγράφονται ονόματα ηθοποιών ή ακόμη και ηθοποιοί οι οποίοι θεωρούσαν τιμή τους που βγήκαν πρώτοι στον συναγωνισμό της Δωδώνης. Επίσης υπάρχουν αφιερώματα ηθοποιών που φαίνεται ότι αυτοί ακριβώς που διακρίθηκαν έκαναν και την τιμή στο Δία και στη Διόνη με ένα αφιέρωμα. Όπως είναι για παράδειγμα ένα χάλκινο μικρό γλυπτό. Σήμερα η ευγενής άμυλα, ο συναγωνισμός των ηθοποιών, των έργων, όχι μόνο της σκηνοθεσίας αλλά του συνόλου, έρχεται και πάλι εμπρός μας και βλέπουμε ότι οι παραστάσεις, οι φετινές, στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης δίνουν την ευκαιρία στους θεατές και στο κοινό ευρύτερα να μιλήσουν και να κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις και κρίσεις. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια μεγέθυνση του διαλόγου, είναι μια μεγέθυνση της αξίας του θεάτρου και είναι επίσης ένα πολιτιστικό γεγονός.